Φίλες και φίλοι της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, καλή σας μέρα από το κλειστό γυμναστήριο Φιλίππιο στη Βέρεια. Ένατη, δέκατη και ενδέκατη αγωνιστική της Α1 Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης των Ανδρών και θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την ένατη αγωνιστική στην κατηγορία. Στο δεύτερο ωράριο θα πηγαίνουμε από το ένα παιχνίδι στο άλλο, τα τάβλα Παναθηναϊκός και ο ΕΑ Θεσσαλονίκης Ολυμπιακός. Και αύριο στις 10 το πρωί υπάρχουν δύο παιχνίδια, Ολυμπιακός τα τάβλα και Παναθηναϊκός ο ΕΑ Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά θα μπορέσετε να τα δείτε σε απευθείας μετάδοση. Τα παιχνίδια βεβαίως βιντεοσκοπούνται και ξεχωριστά. Και πέραν του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα το δείτε ολόκληρο σήμερα, θα δείτε και όλα τα άλλα παιχνίδια χωρίς να χάσετε ούτε δευτερόλεπτο. Το κανάλι Γκρέ 78 του ομίλου KOUSgroup είναι για μία ακόμη φορά δίπλα σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο νέο από την αρχή της σεζόν, ότι ο θρύλος του ελληνικού πινκ-πονγκ έχει επιστρέψει. Και οι τέσσερις ομάδες βρίσκονται στην Βασίλισσα του Βορρά από χθες. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρέθηκαν στην αίθουσα του ΟΕΑ και του ΑΣΕΑ Βέρειας για προπόνηση. Πάμε να δούμε πλάνα από την άφιξη των ομάδων και από την χθεσινοβραδινή τους προπόνηση εδώ στο Φιλίππιο. Ela, 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 ela.
Μέσα και στην πρώτη πόρτα δεξιά. Αριστερά. Όχι όπως είμαι εγώ δεξιά. Αριστερά λοιπόν, σωστά. Συγγνώμη, εγώ στεκόμουν ανάποδα, συγγνώμη. Εδώ. Ανοίγεται, μπαίνετε. Ζωτιά. Thank you.
Προπόνηση βεβαίως δεν έκανε μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εχθές. Είχαν και τα παιδιά που απαρτίζουν τις ηλικιακές ομάδες, τις μικρές ηλικιακές ομάδες, τον ΟΕΑ και τον ΑΣΕΑ Βέρειας. Πάμε να δούμε λοιπόν πλάνα και από τη δική τους προπόνηση χθες το βράδυ εδώ στο Φιλίππιο. Είμαστε πάνω μου. Φαίνομαι να πεις ότι δεν φαίνομαι. Thank you.
Το χθες μας έχει αφήσει πια, έχουμε περάσει στο σήμερα, έχουμε περάσει στην ένατη αγωνιστική της Α1 των ανδρών εδώ στο Φιλίππιο της Βέρειας και σε πολύ λίγο θα είμαστε έτοιμοι για την παρουσίαση των ομάδων. Εμείς έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας σε αυτό το πρώτο ωράριο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω ότι βιντεοσκοπούνται τα παιχνίδια και στα δύο τραπέζια εξ ολοκλήρου. Θα έχετε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκόπηση. Σήμερα το πρόγραμμά μας θα πάει και στο δεύτερο ωράριο σε απευθείας μετάδοση που θα αρχίσει στις 3 και αύριο το πρωί στις 10 με την 11η αγωνιστική. Δεξιά στο βάθος του πλάνου ο Ολυμπιακός, αριστερά ο Παναθηναϊκός. Απέναντι ακριβώς από την κάμερα στο κέντρο υπάρχει ένας βοηθός διαιτητή, ένας από τους αθλητές των σωματείων της Βέρειας, του Ομίλου Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Βέρειας και του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης που θα κρατάει το σκορ για να μπορείτε να παρακολουθείτε ακριβώς την διαδικασία στο μάτς, ακριβώς το τι συμβαίνει. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για την εκφώνηση.
Το ντέρμπι με αντιπάλους τους δύο αιώνιους του ελληνικού αθλητισμού θα διεξαχθεί στο τραπέζι 1. Στο τραπέζι 2 ο ΑΟΤΑ Τάβλα τίθεται αντιμέτωπος με τον όμιλο επιτραπέζιας αντισφαίρησης Θεσσαλονίκης. Η επιδιαιτητής των αγώνων η κυρία Μαρία Τσίπου καλωσορίζει τις ομάδες. Στο τραπέζι νούμερο 1 μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παρουσίαση των ομάδων Ολυμπιακός Μοντέιρο Ζάο. Χαιρετισμός των αθλητών. Τα παιχνίδια αυτά είναι για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος της Α1 στο πλαίσιο του πρώτου γύρου. Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού με 4-3 σε μια αναμέτρηση που επίσης είχατε παρακολουθήσει σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι Γκρε 78 του ομίλου KOUSgroup. Τότε ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με 2-0. Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την ανατροπή, είχε κερδίσει στο διπλό. Εδώ βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχει μόνο ένας ξένος αθλητής. Αυτός είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Ζάο Μοντέιρο. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί ή όχι, καθώς βεβαίως είναι επτασφράγιστο μυστικό το ποια θα είναι η σύνθεση της κάθε ομάδας στα παιχνίδια μέχρι να δοθεί η κάρτα στον διαιτητή. Σε πολύ λίγο λοιπόν το πρώτο παιχνίδι από τα τρία που θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση θα ξεκινήσει. Η
Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα. Γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Γιάννης Γουρόπουλος και Παναγιώτης Γιώνης στο τραπέζι για το πρώτο παιχνίδι στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Παναγιώτης Γιώνης που ξαναγυρίζει στην Α1 μετά από 23 χρόνια. Έκανε δηλώσεις χθες το βράδυ στο κανάλι Γκρέ 78, μπορείτε να τις δείτε. Όπως επίσης μπορείτε να δείτε και την συνέντευξη του Εμμάνουελ Λεμπεσόν, του Γάλλου πρωταθλητή, που και αυτός ανήκει στον Παναθηναϊκό για τη φετινή σεζόν. Μπορείτε να δείτε και ένα οδηπορικό στη Βέρεια, αλλά αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δείτε αυτά τα μάτς σε απευθείας μετάδοση. Και μετά τα βίντεο υπάρχουν, μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε. Το κανάλι Γκρέ 78 του ομίλου KOUSgroup, δίπλα στην Ελληνική Επιτραπέζια Αντισφαίριση και όχι μόνο την Ελληνική. Ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα στο μέλλον. Ξεκίνημα στο μάτς, στο βάθος του πλάνου μπορείτε να βλέπετε το σκορ. Ξεκίνησε το σερβίς ο Σγουρόπουλος. Πρώτος πόντος για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ένα-ένα. Άστοχη επίθεση για τον Γκιόνι. Τρία ένα για τον Σγουρόπουλο. Το Φιλίππιο στη Βέρεια μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αυτό το υπέροχο πλάνο, καθώς υπάρχει πλατφόρμα στην εξέδρα για τις κάμερες. Κάποτε εδώ ο Φίλιππος Βέρειας συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις του handball με τηλεοπτικές μεταδόσεις. Έτσι λοιπόν χρησιμεύει πάρα πολύ αυτή η εγκατάσταση που υπάρχει εδώ. 2-4 μπροστά με διαφορά 2 πόντων ο Σγουρόπουλος. Οι αθλητές δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μια πρώτη γνωριμία χτες το βράδυ εδώ στην αίθουσα με τον αγωνιστικό χώρο, διότι το γήπεδο βεβαίως δεν ανήκει στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση. Όλα τα σωματεία και ρυθμικής και του handball έχουν εδώ προπονήσεις. Ωραία επίθεση από τον Σγουρόπουλο, προηγείται με 5-2.
Και τώρα 6-2. Τέσσερις πόντους μπροστά ο Γιάννης Γουρόπουλος. Πολύ ωραία επίθεση από τον Γκιόνι. Μπέρδεψε τον αντίπαλό του. Έξι-τρία. Και άλλη εξαιρετική προσπάθεια από τον Γκιόνι που όμως δεν περνάει από το φιλέ. Πάλι είδατε τον Σγουρόπουλο να φεύγει προς την άλλη πλευρά. Όμως διαφορά παραμένει στους 4 πόντους για τον αθλητή του Ολυμπιακού και πρωταθλητή Ελλάδος στο απλό και 4 φορές στις μικρές ηλικίες πρωταθλητή Ευρώπης. Από την άλλη ο Παναγιώτης Γκιόνης με τεράστιες επιτυχίες στο εξωτερικό, κατακτήσεις ευρωπαϊκών τροπέων, πρωταθλημάτων στις χώρες που αγωνίζεται. 5 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 8-4 ο Σγουρόπουλος. Παναγιώτης Γκιόνης που στοχεύει στην 6η του συμμετοχή στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού. Ωραία επίθεση τώρα, βρήκε η μπάλα λίγο στο φιλέ, γι' αυτό και ζήτησε συγγνώμη από τον Σγουρόπουλο. 8-5. Πέντε, εννέα. Έξι, εννέα. Και άλλη καλή επίθεση από τον Γκιόνι. 7-9. Δεκαεπτά. Τρία. Set ball για το Γιάννη Σγουρόπουλο. Και τελειώνει πράγματι το πρώτο set. 1-0 μπροστά ο Σγουρόπουλος. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup. Εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Παίρνουν τις οδηγίες οι δύο αθλητές. Για την συνέχεια της αναμέτρησης, καλό ξεκίνημα από τον Σγουρόπουλο. Τώρα ξεκινάει στο σερβίς ο Παναγιώτης Γκιόνης. Δεν πέρασε η μπάλα. 0-1. Πολύ φάλτσο από τον Σγουρόπουλο, δεν μπόρεσε να πάρει την επίθεση ο Γκιόνης. 2-0.
Πολύ ωραία με το ρεβέρ. Δεν μπορεί τώρα ο Σγουρόπουλος. 2-1. Ο Γιόνης ένας αθλητής βεβαίως εκπληκτικών δυνατοτήτων στην άμυνα και στη μετατροπή της άμυνας σε επίθεση και με τόσες παραστάσεις που γνωρίζει ανά πάσα στιγμή αν πρέπει να επιτεθεί ή όχι. Ωραία ο Σγουρόπουλος εδώ, του παίρνει τον ποντό. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος μέχρι τώρα με πολύ καλό σύστημα στο παιχνίδι του. Δύο-τρία. Με σόρι του Γκιόνι, δεν μπορεί ο Σγουρόπουλος, 3-3. Καλό σερβίς, 4-3. Τρία για τον Σγουρόπουλο. Επανάληψη στον πόντο. Έξω η μπάλα, 5-5. Έξω η επίθεση από τον Σγουρόπουλο, 6-5 ο Γκιόνης. Το σκορ που βλέπετε έχει να κάνει με το που κάθεται η κάθε ομάδα. 7-5 ο Γκιόνης. Η πόντη που βλέπετε αριστερά στο πλάνο είναι για τον Παναθηναϊκό, ασχέτως σε ποια πλευρά του τραπεζιού παίζει ο αθλητής του Παναθηναϊκού, το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά για τον Ολυμπιακό. 7-5 ο Παναγιώτης Γκιόνης. Επίθεση από τον Γκιόνι, 8-6. Δεν έδωσε στον αντίπαλό του τον χώρο να επιτεθεί πρώτος. Τέσσερα σετ μπολ για τον Παναγιώτη Γκιόνι.
για να ισοφαρίσει σε 1-1. Και πράγματι τα καταφέρνει. 1-1 λοιπόν, Σγουρόπουλος Γιώνης. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Χθες κατά τη διάρκεια της διαδρομής που κάναμε για 2,5 ώρες για να συλλέξουμε τα πλάνα με τα οποία μοντάραμε το διπορικό. Πραγματικά η Βέρεια, μια περιοχή φανταστική, συνδυάζει τα πάντα, αναρρίχηση, περιπάτου στο βουνό, μέσα στη φύση, ο αλιάκμονας, η ροή του είναι καταπληκτική, περνάει μέσα από τα βουνά, ένα σκηνικό που θα έλεγε κανείς ότι εδώ γυρίστηκαν κάποιες σκηνές σε αυτά τα βουνά, σε αυτή τη ροή του ποταμού από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Δεν έγινε, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει. Αξίζει πραγματικά τον κόπο το να βρεθείτε σε αυτά τα μέρη και να τα γυρίσετε, να ευχαριστηθείτε πραγματικά αναπνέοντας φρέσκο αέρα, απολαμβάνοντας τη φύση. 1-1, τρίτο σετ. Δύο-ένα μπροστά ο Γιώνης. Πολύ ωραία κόντρα επίθεση από τον Σγουρόπουλο. Ένα μπλοκάρισμα στην πραγματικότητα της μπάλας. 2-2. Πολύ ωραία επίθεση στην ευθεία από τον Σγουρόπουλο. 3-2. Στρώνει τις μπάλες ο Γιώνης, ο Σγουρόπουλος καταφέρνει και παίρνει τις επιθέσεις σωστά και τον πόντο. 2-4. Ωραία πάνω στο σώμα του Γκιόνι τώρα από τον Σγουρόπουλο. 2-5. Παίρνει άρα 3 πόντων ο αθλητής του Ολυμπιακού. Πάλι με σόρι ο Γκιόνις. Τρίτη ή τέταρτη φορά στο μάτς μέχρι τώρα που η τύχη ευνοεί τον αθλητή του Παναθηναϊκού που ζητάει συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Καλές άμυνες, δεν μπορεί να επιτεθεί μέχρι τέλους σωστά ο Σγουρόπουλος. 5-4. Ωραία επίθεση από τον Σγουρόπουλο. 4-6. Πολύ ωραία επίθεση ανοιχτά στην ευθεία, εκεί που δεν πρόλαβε να βάλει σωστά το χέρι ο Σγουρόπουλος. 5-6.
6 όλα. Κάθε 6 πόντους έχουν δικαίωμα να σκουπιστούν με την πετσέτα τους οι αθλητές, να πάρουν 2-3 αναπνοές, να σκεφτούν λιγάκι τι κάνουν λάθος, τι κάνουν σωστά, να επιλέξουν τη στρατηγική τους. Έξω η προσπάθεια του Γκιόνι, 7-6 ο Σγουρόπουλος. Βρίσκονται και περίπου 100 φίλοι της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Μπορεί και παραπάνω. Εδώ στο Φιλίππιο Γυμναστήριο της Βέρειας. Στο τσακ η μπάλα βρήκε στη γωνία του τραπεζιού. Δεν βρήκε τόσο για να πέσει αμέσως κάτω, αλλά άλλαξε η πορεία της. Ένα ακόμα sorry για τον Παναγιώτη Γκιόνι. 7-7. Είναι έξω η επίθεση από τον Σγουρόπουλο, 8-7. Πολύ καλή επίθεση. 9-7, αέρας 2 πόντων για τον κορυφαίο σύγχρονο Έλληνα αθλητή της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Που δεν μπορεί να περάσει την μπάλα τώρα, γιατί ήταν πολύ καλό το χτύπημα του Σγουρόπουλου που μειώνει στον πόντο, 8-9. Αμέσως παίρνει τις επιθέσεις ο Σγουρόπουλος. Εξαιρετική απάντηση από τον Γκιόνι. Και εκεί δεν μπορεί να βρει λύση ο Γιάννης Σγουρόπουλος. 18, 2 set ball για να περάσει μπροστά ο αθλητής του Παναθηναϊκού στο σκορ. Χρειάζεται το ένα από αυτά. 11-8, ολοκληρώνεται το τρίτο σετ, 2-1 μπροστά ο Γκιόνις. Αγώνες διεξάγονται και στην Κρήτη για την Α1 των ανδρών. Αγώνες διεξάγονται και στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για την Α1 των γυναικών. Τα παιχνίδια που γίνονται στο ΣΕΦ για την Α1 των γυναικών μαγνητοσκοπούνται και θα ανέβουν και αυτά στο κανάλι Γκρέ 78, που κάνει μια τεράστια προσπάθεια για την κάλυψη όλης ή τέλος πάντων όσο το δυνατόν περισσότερης δράσης γίνεται από την Ελληνική Επιτραπέζια Αντισφαίρηση και ζητάει από εσάς το subscribe, ζητάει από εσάς το να αναδείξετε αυτή την προσπάθεια κοινοποιώντας τα βίντεο, κοινοποιώντας όλες αυτές τις δράσεις που κάνει το κανάλι Γκρέ 78 από την πλευρά του, τις συνεντεύξεις, τα αφιερώματα που σιγά σιγά θα γίνονται όλο και περισσότερα όσο περνάει ο καιρός, με πάρα πολύ αρχείο. Ένα-ένα, δεν πέρασε η επίθεση του Σγουρόπουλου τώρα. Είχαμε καλύψει εδώ πριν από 2 εβδομάδες το αναπτυξιακό τουρνουά που έγινε στη Βέρεια. Ανεβάσαμε 4,5 ώρες υλικό με κοντινά πλάνα από όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν. Ο Σγουρόπουλος δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. 2-1 ο Γκιόνις. Ένα-τρία. Δεν του βγαίνει η επίθεση του Γκιόνι, τα βάζει με τον εαυτό του. Συγγνώμη, 2-2. Βλέπετε και ο Σγουρόπουλος δεν βιάζεται να ανοίξει το τραπέζι. Κάνει τη μία του επίθεση. Αν η απάντηση του δώσει χώρο για δεύτερη,
Αλλιώς πηγαίνει αργά-αργά μέχρι να βρει την ευκαιρία. Ωραίος πόντος. Με πολύ τεχνικά χτυπήματα και άλλο σόρι από τον Γιόνι, το σώζει ο Σγουρόπουλος. Έξω η μπάλα από τον Γιόνι. 3-2 ο Γιάννης Γουρόπουλος. Τώρα φιλέ και έξω για τον Σγουρόπουλο, 3-3. Θέλησε να στείλει τον μπαλάκι βαθιά στο τραπέζι ο Σγουρόπουλος, δεν τα κατάφερε. 3-4. Τρία πέντε και ζητάει time out ο Ολυμπιακός. Στην ελληνική επιτραπέζια της φέρησης βεβαίως, όπως και σε όλα τα αθλήματα, δεν υπάρχει μόνο η κορυφαία εθνική κατηγορία, έχουμε και Α2, έχουμε και Β' εθνική, έχουμε και τοπικά πρωταθλήματα. Το ΚΡΕ 78 προσπαθεί να καλύψει πολύ σημαντικό κομμάτι όλων αυτών και όσο περνάει ο καιρός η κάλυψη θα γίνεται και περισσότερη. Μπήκαν στο τραπέζι δύο παίκτες. Σερβίριο Γκιόνις, παίρνει δύο επιθέσεις συνεχόμενες και τον πόντο. Όσο περνάει η ώρα λύνεται ο Παναγιώτης Γκιόνις, τα χτυπήματά του είναι όλο και πιο καλά. Πολύ ωραίο το μπλοκάρισμα από τον Σγουρόπουλο, 6-4. Δύο πόντους μπροστά ο αθλητής του Παναθηναϊκού. Ο Τάσος Ρουνιώτης στο βάθος του πλάνου δίνει οδηγίες στον Σγουρόπουλο με ποιον τρόπο να παίξει απέναντι στον αντίπαλό του, να τον παίξει στο ρεβέρ. Πολύ ωραία, δύο χτυπήματα στη διαγώνιο από τον Σγουρόπουλο που αναγκάζουν τον Γκιόνι στο δεύτερο ρεβέρ του να στείλει τον μπαλάκι έξω. 6-6. Απάντηση πολύ κοντά στο φιλέ από τον Σγουρόπουλο, 7-7. Φοβερή επίθεση από τον Γιόνι. Στη μεγάλη διαγώνιο με το δεξί drive. Με το drive, καθώς είναι δεξιόχειρας. Βέβαια έχουμε δει φορές και φορές παίχτες να παίζουν ξαφνικά με το άλλο χέρι γιατί δεν φτάνουν, δεν προλαβαίνουν να παίξουν με το κανονικό χέρι τη φάση, αλλά εδώ δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο για τον Γιόνι. Μπάλα ήταν εκεί που την ήθελε για να κάνει την επίθεση. Ωραίες επιθέσεις τώρα με το φιλέ, περνάει ο Σγουρόπουλος. Σώζει ο Γκιόνις. Στην άμυνα δεν μπορεί. Ή μπορεί. Όχι, 8-8. Τα χειροκροτήματα είναι από τον πάγκο του Παναθηναϊκού για την προσπάθεια του αθλητή τους.
στην ισορροπία το τέταρτο σετ. Έξω η επίθεση του Σγουρόπουλου. Επανάληψη. Εννέα οκτώ μπροστά ο Γκιόνης. 9-9. Ο Σγουρόπουλος μένει στο σετ, θέλει να το πάρει για να οδηγήσει σε πέμπτο και τελευταίο αυτό το εναρκτήριο παιχνίδι της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που ήδη έχει κλείσει 30 λεπτά αυτό το ατομικό μάτς και δεν έχει φτάσει στο τέλος του. Επίθεση από τον Γκιόνι, εκεί που δεν μπορούσε ο Σγουρόπουλος να περιμένει την μπάλα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποκρούσει. Match ball. Παναγιώτης Γκιόνης ανοίγει λογαριασμό για την ομάδα του απέναντι στον Ολυμπιακό. Επικρατεί με 3-1 του Γιάννη Σγουρόπουλου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-0 για την ένατη αγωνιστική της Α1 στους άνδρες. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Ο Γιώργος Σταματούρος που μιλάει με τον Τάσο Ρινιώτη θα είναι ο αθλητής του Ολυμπιακού για αυτό το δεύτερο μάτς. Από την άλλη πλευρά, ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης. Και εδώ έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού για τους δύο παίχτες, όπως και νωρίτερα, πιο επιθετικός σαφώς ο Σταματούρος, ένας σύγχρονος αμυντικός ο Αγγελάκης, που θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή για την επίθεσή του. Στο άλλο παιχνίδι, ο ΑΟΤΑ Τάβλα με τον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης βρίσκονται ακόμα στο πρώτο μάτς. Προηγείται ο ΑΟΤΑ Τάβλα με 2-1 στα σετ, με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου να αντιμετωπίζει
τον Αναστάση Καριοφιλίδη, 7-7 το σκορ στο τέταρτο σετ. Πόντος από τον Παπαδημητρίου, 8-7, θέλει 3 για να πάρει το μάτς. Περνάνε στους δε σταμάτους στο ρεβέρ οι δύο παίχτες στο τραπέζι μας. Έναν πόντο θέλει ακόμα ο Παπαδημητρίου, 17. Έξω η επίθεση από τον Καριοφιλίδη, 11-7, τελειώνει το μάτς 3-1 για τον ΟΤΑ Τάβλα στο εναρκτήριο παιχνίδι απέναντι στον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης. Και πλέον Σταματούρος και Αγγελάκης είναι έτοιμοι για το ξεκίνημα σε ένα παιχνίδι που επίσης αναμένεται εντυπωσιακό. Έξω η επίθεση από τον Σταματούρο. Βλέπετε το απότομο χτύπημα του Αγγελάκη στο κόψιμο αυτό της μπάλας. Κοιτάξτε το χέρι του πόσο απότομα κάνει την κίνηση για να πάρει το φάλτσο που θέλει μπάλα να κατέβει στο τραπέζι του αντιπάλου σε αυτή την άμυνα. Ωραία επίθεση στην ευθεία, 0-2. Πολύ ωραία επίθεση από το Σταματούρο τώρα, 2-1-2. Θέλησε να φέρει τον αντίπαλό του από πίσω μπροστά στο τραπέζι. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα. 3-1. Κακό σερβίς από τον Αγγελάκη. 3-2. Πολύ ωραίο μπλοκάρισμα από τον Σταματούρο. 3 όλα. Όταν γίνεται μια τέτοια επίθεση έχεις την αίσθηση ότι ο πόντος θα πάει στον παίχτη που επιτίθεται, αλλά αυτή την αίσθηση την έχεις διότι δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις την απάντηση που έχει να κάνει ο αντίπαλος. Ο Σταματούρος έκανε την τέλεια απάντηση και πήρε τον πόντο. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα ο Αγγελάκης. 4-3 για το Σταματούρο. Έξω η επίθεση. Θέλησε να βρει την ευθεία, ακόμα και τη γραμμή. Εκεί στόχευσε, αλλά δεν γύρισε τον μπαλάκι όσο χρειαζόταν. Πολύ ωραία επίθεση από το Σταματούρο. 4-5. Πέντε όλα. Μία σου και μία μου μέχρι τώρα. Πολύ ωραίο σερβίς από το Σταματούρο. Αέρας 2 πόντων για τον παίχτη του Ολυμπιακού. 5-7. Πάντα αναφέρουμε πρώτο τον αθλητή που σερβίρει στο σκορ. 5-8. Ωραίο top spin από τον Σταματούρο. Πολύ βαρύ. Δεν μπορέσει να γυρίσει την μπάλα ο Αγγελάκης. Τώρα δεν περνάει ο Σταματούρος από το ωραίο σερβίς.
8-6. Πάνω στη γραμμή από τον Αγγελάκη, αλλάζει γωνία, βγαίνουν οι άμυνες. Πλασέ, έξω, 8-7. Πολύ ωραίο σερβίς από το Σταματούρο. 7-9. Τα 14 set ball για τον Γιώργο Σταματούρο. Και χρειάζεται το πρώτο από αυτά για να ανοίξει λογαριασμό. Προηγείται 1-0. Φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το πρώτο μάτς, με τον Σγουρόπουλο να παίρνει το πρώτο σετ απέναντι στον Γιόνι. Για να δούμε αν εδώ θα υπάρχει διαφορετική κατάληξη, αν ο Σταματούρος θα καταφέρει να ισοφαρίσει για τον Ολυμπιακό ή αν ο Αγγελάκης θα μπορέσει να ανακάμψει. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς, ακόμα ένα σετ μόλις σε αυτό το παιχνίδι. Σερβίρει ο Γιώργος Σταματούρος, ξεκινάει το δεύτερο σετ. Πέρασε η άμυνα από τον Αγγελάκη, φανταστική άμυνα, 0-1. Ο Αγγελάκης νόμιζε ότι η μπάλα θα πάει έξω από το χτύπημα του Σταματούρου. 1-2. Καταπληκτικό σερβίς. 2-2. Έξω η επίθεση από το Σταματούρο τώρα. 2-3. Τρία όλα. Πολύ ωραία με το ρεβέρο Αγγελάκης, δυνατά. Ίσως και απότομα σε σχέση με αυτό που περίμενε ο Σταματούρος για αυτή τη φάση. 4-3. Αλλά βέβαια το πιο καλό που μπορείς να κάνεις απέναντι στον αντίπαλό σου είναι να τον ευνηδιάσεις. Πολύ ωραία επίθεση από τον Σταματούρο στην ευθεία. 4 όλα. Ξαναλέω, μας βοηθούν στο σκορ που βλέπετε εσείς στην κάμερα αθλητές του ΟΕΑ και του ΑΣΕΑ Βέρειας και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, όπως και τον Γιώργο Τσιαλτζούδη, τον υπεύθυνο των σωματείων, που για 40 ολόκληρα χρόνια
Βέβαια, τον δείτε από κοντά, δεν πιστέψετε ότι είναι πάνω από 35 χρονών, αλλά για 40 ολόκληρα χρόνια ασχολείται με την επιτραπέζια αντισφαίριση εδώ στη Βέρεια. Τρεις πόντους μπροστά ο Σταμάτουρος. Και τώρα 4-8-4 με ωραία χτυπήματα. Εκεί που ο Αγγελάκης δεν μπορεί να απαντήσει. Το 5. Έξι, οκτώ. Μειώνει στους δύο, Αγγελάκης. Όμως η καλή απάντηση του Σταματούρου του δίνει πάλι αέρα. Πολύ ωραία με το ρεβέρ στο ανοιχτό τραπέζι. 9-7. Δύο πόντους ο Σταματούρος μακριά από το 2-0. Στο άλλο παιχνίδι το σκόρ έχει γίνει 1-1. 17. Το 10. Δύο set ball για το Σταματούρο στο σερβίς του Αγγελάκη. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα. 11-8 για τον Γιώργο Σταματούρο. Έτσι ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Παρά το ότι ο Αγγελάκης είναι πίσω στο σκορ, αυτός ήρθε πρώτος στο τραπέζι. Κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάστηκαν και πολλά να ακούσει ή να σκεφτεί, ξέρει τι πρέπει να αλλάξει το παιχνίδι του για να δούμε αν μπορεί. Ξεκίνημα στο τρίτο σετ, δεύτερο μάτς, 1-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο μάτς, 2-0 σετ μπροστά ο Σταματούρος. (Συσχελίδι) 5-out έχουμε για τον Αγγελάκη, καθώς αμέσως ο Σταματούρος έχει πάρει αέρα 3 πόντων. Έτοιμοι στο τραπέζι οι δύο αθλητές και πάλι. Επιθέσεις από το Σταματούρο, βγάζει άμυνες ο Αγγελάκης, περνάει ο Σταματούρος στη διαγώνιο 0-5. Επανάληψη του σερβίς, φιλέ και έξω 6-0. Εντυπωσιακό το σκορ σε αυτό το τρίτο σετ.
Έξω, 7-0. Πάει για εύκολη επικράτηση ο Σταματούρος, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα το μάτς. Πολύ ωραία, ανοίγει το τραπέζι ο Αγγελάκης. 1-7. Ένα 8. Με σόρι του Σταματούρου 9-1. Φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει πάρει το δρόμο του εδώ και ώρα. Για να δούμε. Έξω από τον Αγγελάκη. Πολλά match ball για το Σταματούρο. Και πράγματι τελειώνει το παιχνίδι. 1-1, ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής που παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι Γκρε 78 στο YouTube. Πλησιάζουμε στην εκκίνηση του τρίτου παιχνιδιού της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Στο άλλο παιχνίδι ο Άωτα Τάβλα είναι στο 1-1 με τον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης, προηγεί το Άωτα Τάβλα με 2-0 στο τρίτο μάτς. Στο δικό μας παιχνίδι Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος είναι στο τραπέζι και κάνει την προθέρμανσή του για τον Παναθηναϊκό, Τάσος Ρινιώτης για τον Ολυμπιακό. Αριστερόχερος ο Κωνσταντινόπουλος. Εξαιρετική και οι δύο. Καθένας με την δική του πορεία και τη δική του διαδρομή στο άθλημα. Βεβαίως όλοι οι αθλητές που παρακολουθούμε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι αθλητές διεθνείς, αθλητές της εθνικής ομάδας των ανδρών, που έχει προσφέρει πολύ σημαντικές στιγμές στο άθλημα και στους φιλάθλους του, αλλά και στους φιλάθλους όλων των σπορ της χώρας μας. Η επιτραπέζια αντισφαίριση δυστυχώς ένα από τα μη προβεβλημένα αθλήματα, αλλά το κανάλι Γκρε 78 στο YouTube κάνει τη δική του πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα εδώ και 2 μήνες στο κομμάτι της προβολής. Ελπίζουμε ότι σας ικανοποιεί αυτό που παρακολουθείτε, διότι και το επίπεδο είναι υψηλό και είναι κρίμα να μην υπήρχαν, που δεν υπήρχαν πιο παλιά για πολλά χρόνια οι προσπάθειες των αθλητών και των αθλητριών στο διαδίκτυο. Για μια τριετία σχεδόν η Ομοσπονδία έφερε την επιτραπέζια αντισφαίρεση στους δέκτες σας. Τώρα με ακόμα καλύτερο τρόπο, με ακόμα περισσότερο υλικό, το Γκρε 78 παίρνει σκυτάλι και οδηγεί τα πράγματα μπροστά. Και βέβαια, επειδή δεν υπάρχει μόνο η ονομασία, υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν από πίσω. Ο κύριος Θωμάς Κουσιωρής, ο άνθρωπος που έχει τον όμιλο KOUSgroup και ο ιδιοκτήτης του Γκρε 78, είναι πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια και μπροστά σε αρκετές περιπτώσεις σε όλη αυτή την προσπάθεια, συμβάλλοντας και αυτός αποφασιστικά για να παρακολουθείτε εσείς όλο αυτό το υλικό. Ξεκίνημα στο τρίτο μάτς, σερβίρει ο Κωνσταντινόπουλος. Ωραία η απάντησή του στην ανοιχτή γωνία του γηπέδου, του τραπεζιού. 1-0. Τώρα στο σώμα του Ρινιώτη μπάλα, 0-2.
1-2. Πολύ ωραία στο τελείωμα της φάσης ο Ρινιώτης, έκανε sorry πριν. 2-2. Πάλι με τον ίδιο τρόπο ο Κωνσταντινόπουλος πήρε πόντο. Ανοίγοντας στην πλευρά του drive του Ρινιώτη. 3-3. Πολύ ωραία επίθεση με το ρεβέρ του Ρινιώτη. 4-3. Κοντά στο τραπέζι ο Κωνσταντινόπουλος πήρε την κόντρα επίθεση ο Ρινιώτης. Αστόχησε. 4-4. Δύο ένα μπροστά τα τατάβλα επί του ΟΕΑ Θεσσαλονίκης. 5-4 ο Κωνσταντινόπουλος. Πέντε όλα. Καλό σερβίς από το Ρινιώτη. 6-5. Και αέρας 2 πόντων για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Πέντε επτά. Έξι επτά. Ωραία επίθεση από τον Κωνσταντινόπουλο, 7 όλα. Έχουμε και ball boys στο Φιλίππιο. Ό,τι μπαλάκι βγει έξω από το παραβάν, αμέσως επιστρέφεται στους παίχτες. Καταπληκτική κόντρα επίθεση από τον Κωνσταντινόπουλο. Φάνηκε για άμυνα, αλλά δεν ήταν τελικά. Πήρε τον πόντο. Δεν ήταν απλά άμυνα, ήταν μια άμυνα που μετατράπηκε σε επίθεση με ένα χτύπημα. Τώρα δεν μπορεί να περάσει ο Ρινιώτης. Μπροστά με 2 πόντους ο Κωνσταντινόπουλος. Δύο set ball για τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Πολύ ωραία επίθεση από τον Ρινιώτη. 9-10. Όμως ο Κωνσταντινόπουλος παίρνει το πρώτο σετ. 1-0 ο Παναθηναϊκός σε αυτό το τρίτο μάτς.
Ε, hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup. Εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for End. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα. Γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Έρχονται στο τραπέζι δύο αντίπαλοι. Στο άλλο παιχνίδι, τα τάβλα ΟΕΑ Θεσσαλονίκης, θα ξεκινήσει το τέταρτο μάτς. Τα τάβλα προηγούνται με 2-1. Θα τεθούν αντιμέτωποι εδώ Δημήτρης Παπαδημητρίου και Αναστάσιος Γιωβάς Αλχαζίδης. Πρώτος πόντος για τον Κωνσταντινόπουλο. Ένα-ένα. Δεν περνάει η επίθεση. 1-2. Τρία ένα. Καλό σερβίς, άνοιξε το δρόμο για τον πόντο στο Ρινιώτη. 4-1. Και αυτή η εξαιρετική επίθεση κάνει το 1-5. Σερβίς, φιλέ και έξω, 7-1 ο Ρινιώτης. Επτά-δύο. 2-8. Πολύ ωραίο μπλοκ από τον Κωνσταντινόπουλο. 3-8. Και περνάει σωστά την επίθεση του. 8-4. Τέσσερα. Πέντε εννέα. Καλό σερβίς, δεν μπορεί να περάσει την μπάλα ο Ρινιώτης. 6-9. Δέκα έξι, τέσσερα σετ μπολ για να ισοφαρίσει ο Ρινιώτης σε 1-1.
Και πράγματι έτσι γίνεται. Ο Τάσος Ρινιώτης πηγαίνει στο 1-1 απέναντι στον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Πολύ σημαντικό το τρίτο παιχνίδι πάντα, ειδικά σε μια αναμέτρηση που φτάνει τόσο μακριά, μπορεί να πάει μέχρι τα 7 μάτς, το να προηγηθείς με 2-1. Σημαίνει ότι στις δύο επόμενους αγώνες αν κερδίσεις τελειώνεις το μάτς με 4-1. Αν όχι, έχουμε δρόμο μπροστά. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ υποθετικά. Δύο εξαιρετικές ομάδες με αθλητές που για χρόνια έχουν αποδείξει και συνεχίζουν και αποδεικνύουν την τεράστια αξία τους. Μια αναμέτρηση που εκτελήσεται εδώ στο Φιλίππιο Γυμναστήριο στη Βέρεια και παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι GRE78 στο YouTube. Τρίτο σετ. Πρώτος πόντος για τον Κωνσταντινόπουλο. Οπ, με σόρι παίρνει τον πόντο, 0-2. Πολύ γρήγορα και δυνατά χτυπήματα. Το φιλέ αυτή τη φορά βοήθησε τον Κωνσταντινόπουλο. Πολύ ωραία από τη μία γωνία στην άλλη. 0-3. Πήρε γρήγορα την επίθεση ο Ρινιώτης. 3-1. Σαραβίο μπροστά ο Κωνσταντινόπουλος. Πάλι πόντος με εξαιρετικές επιθέσεις, αλλά το τελευταίο χτύπημα του Κωνσταντινόπουλου ήταν το καλύτερο όλων. 2-5. Ωραίο σερβίς από το Ρινιώτη. Πολύ κοντά στο φιλέ η μπάλα. 5-3. Καλά σερβίς του Κωνσταντινόπουλου τον ανεβάζουν στους 4 πόντους. 3-7. Έστειλε την μπάλα στο drive του Ρινιώτη που δεν μπόρεσε να περάσει την επίθεση. 3-8. Πέντε πόντους μπροστά ο Κωνσταντινόπουλος.
Δεν μπορεί να περάσει τις επιθέσεις ο Ρινιώτης. 4-10. Και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος είναι μπροστά με 2-1. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι στο 1-1 για την ένατη αγωνιστική της Α1 ανδρών. Οι πράσινοι που σήμερα φοράνε τη μαύρη τους εμφάνιση προηγούνται με 2-1 στο τρίτο μάτς, στο οποίο ξεκινάει τώρα το τέταρτο σετ με σερβίς του Ρινιώτη, που δεν μπορεί να περάσει την επίθεσή του. Ωραία μάζεψε την μπάλα ο Κωνσταντινόπουλος κάτω από το τραπέζι, έγινε το χτύπημά του. Ωραίες άμυνες από τον Κωνσταντινόπουλο που καταλήγει τελικά στον πόντο και σε αυτή τη φάση 2-0. -3 time out ζητάει ο Ρινιώτης. Έτοιμοι δύο αθλητές. Έχει πάρει το πάνω χέρι ο Κωνσταντινόπουλος σε αυτό το σετ. 0-4. Επανάληψη ο σερβίς. -5. Όπως νωρίτερα ήταν το παιχνίδι στο σετ ανάμεσα στο Σταματούρο και τον Αγγελάκη υπέρ του αθλητή του Ολυμπιακού. Τώρα προηγείται με μεγάλη διαφορά ο αθλητής του Παναθηναϊκού. 6-0. Είδε χώρο ο Ρινιώτης για την επίθεσή του, δεν την έστειλε όμως σωστά. 1-7. 1-8. Εννέα matchball. Το παίρνει το μάτσο Κωνσταντινόπουλος, μπροστά ο Παναθηναϊκός με 2-1. Φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup.
Το KOUS με κάπα. Γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Ο Γιάννης Γουρόπουλος που ξεκίνησε με ήττα σε αυτήν την αναμέτρηση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού από τον Παναγιώτη Γκιόνι και ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης που ξεκίνησε με ήττα από τον Γιώργο Σταματούρο τίθεται αντιμέτωποι στο τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα στους αιώνιους αντιπάλους του ελληνικού αθλητισμού. Και εδώ βεβαίως ψάχνουν και οι δύο την πρώτη τους νίκη σήμερα. Αντιπάρει ο Αγγελάκης, πάμε στο 3-1 για τους πράσινους. Αντιπάρει ο Σγουρόπουλος στο 2-2. Στο άλλο παιχνίδι, ο Παπαδημητρίου έκανε τώρα το 2-0 στα σετ με 11-9 απέναντι στον Γιωβάλ Χατζίδη. Έτσι λοιπόν 2-1 τα τάβλα μπροστά απέναντι στον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης. Και 2-0 ο Παπαδημητρίου με τον Γιωβά Αλχαζίδη. Στο ζέσταμα Σγουρόπουλος και Αγγελάκης. Κανένας από τους δύο πολύ μικρός πια, αλλά και οι δύο εξαιρετικοί αθλητές με παραστάσεις που γίνονται όλο και πιο πλούσιες, με επιτυχίες που είναι πολύ σημαντικές και στα ευρωπαϊκά σωματεία στα οποία αγωνίζονται. Έχουν ανεβάσει πολύ την αναγνωρισιμότητά τους παγκοσμίως. Η Ελληνική Επιτραπέζη Αντισφαίριση προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά και το κανάλι Γκρε 78 συμβάλλει σε όλο αυτό με την προβολή, με την κάλυψη και προβολή του αθλήματος σε όσο το δυνατόν περισσότερες διοργανώσεις. Ξεκίνησε σερβίροντας ο Σγουρόπουλος. 1-0. Πολύ καλή επίθεση από τον Αγγελάκη. 1-1. Βέβαια θα διαπιστώσετε ότι το μπαλάκι δεν έφυγε από το χτύπημα του Αγγελάκη μακριά από το τραπέζι, παρά το ότι πήγε στην άλλη πλευρά από αυτή που το περίμενε ο Σγουρόπουλος, διότι το πιάσε ο παίχτης του Ολυμπιακού σαν να το είχε πάντα στο χέρι του. Τόσο εύκολες είναι οι κινήσεις, είναι... τα αντανακλαστικά των αθλητών είναι απίστευτα. 2-2. Πολύ ωραία επίθεση από τον Αγγελάκη. 2-3. Η πρώτη άμυνα βγήκε του Σγουρόπουλου, η δεύτερη δεν βγήκε. Στο συν 2 Αγγελάκης.
Και τώρα ο πόντος ανήκε στον Κωνσταντίνο Αγγελάκη από το ξεκίνημα του. Και τον κατέκτησε τελικά. Πέντε δύο. Τρία πέντε, το ρεβέρι ήταν έξω. Ωραίο σερβίς, 4-5. Ισοφαρίζει ο Σγουρόπουλος, 5 όλα με την άστοχη επίθεση του Αγγελάκη. Φιλέ και έξω. 5-6. Τα πέντε. Επίθεση πάνω στο σώμα του Αγγελάκη από τον Σγουρόπουλο. Πολύ ωραία επίθεση. 7-6. Έξι οκτώ. Σηκώθηκε η μπάλα από την πρόσκρισή του στο φιλέ, στρώθηκε στο Σγουρόπουλο. 16. Ένα 1-0 στα σετ για τον Γιάννη Σγουρόπουλο. Στο τραπέζι και πάλι δύο αθλητές. Θέλει να βρει το χώρο για την επίθεση ο Αγγελάκης, την κυνήγησε τη φάση. Διάλεξε να επιτεθεί, έστειλε τον μπαλάκι στο φιλέ. 1-0. 0-1. 2-0. Έξω η επίθεση από τον Αγγελάκη. 0-3. Ζητώ συγγνώμη πάλι για το λάθος. 3-0. Φιλέ και έξω τώρα από τον Σγουρόπουλο. 1-3. Oh!
1-4. Η επίθεση αυτή τη φορά δεν μπορεί να κοπεί από τον Σγουρόπουλο, η επίθεση του Αγγελάκη, 4-2. Έξω, 5-2, στις γωνίες πήγε δύο φορές η μπάλα από την επιστροφή του Αγγελάκη. Ωραία τώρα με το ρεβέρ, 3-5. Τρία ένα μπροστά τα τάβλα απέναντι στον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης. Και στο τραπέζι για τα τάβλα Γιάννης Μπόσκοβιτς, για τον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης Αναστάσης Καριοφιλίδης. Πόντος για τον Αγγελάκη, μειώνει στον έναν. Και τώρα ισοφαρίζει, 5-5. Ωραία περνάει ο Σγουρόπουλος στη διαγώνιο. 6-5. Καταπληκτικό ρεβέρ στην ευθεία. 6-7. Εντυπωσιακή επίθεση του Αγγελάκη τώρα. 7 όλα. Μπλοκάρει καλά ο Σγουρόπουλος, 8-7. Δεν περνάει η επίθεση του Αγγελάκη, 7-9. Τρεις ευκαιρίες για τον Σγουρόπουλο να κάνει το 2-0. Παίρνει την πρώτη από αυτές με την επίθεσή του στην ευθεία, με το drive. 2-0 μπροστά ο Γιάννης Σγουρόπουλος. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Καλύτερο το δεύτερο σετ για τον Αγγελάκη, αλλά και πάλι ο Σγουρόπουλος είχε τις λύσεις και τις απαντήσεις στο παιχνίδι του αντιπάλου του. Έτσι προηγείται με 2-0. Ξεκινάμε στο τρίτο σετ που αν είναι το τελευταίο θα πάει το μάτς στην ισοπαλία στο 2-2. Αν ο Αγγελάκης το κατακτήσει προχωράμε σε αυτήν την αναμέτρηση.
Έξω τώρα η επίθεση του Σγουρόπουλου, 0-1. Δύο μηδέν. Με το ρεβέρ το σερβίς. Μπαλάκι από το άλλο τραπέζι. Ωραία επίθεση από τον Σγουρόπουλο. Ένα, δύο. Δεν περίμενε ο Σγουρόπουλος την μπάλα εκεί που πήγε, αλλά αυτή δεν έπιασε πάνω στο τραπέζι του. 3-2. 2-4. Τρία, τέσσερα. Τέσσερα όλα. Καταπληκτικό φαλτσαριστό ρεβέρ. Τέσσερα, πέντε. Πέντε όλα. Δεν μπορεί να ξεφύγει ο Αγγελάκης να πάρει ψυχολογικό προβάδισμα πέρα από το προβάδισμα στους πόντους. Πέντε, έξι. Και άλλο καταπληκτικό μπλοκ από τον Σγουρόπουλο. Επτά, έξι. Έξι, οχτώ. Ωραίο σερβίς από τον Αγγελάκη. Επτά, οχτώ. Μεγάλος πόντος σε διάρκεια, τον παίρνει ο Σγουρόπουλος. 3 match ball. Κι άλλο τρομερό μπλοκ. Κι άλλη επίθεση και με αυτό το μπλοκ ο Σγουρόπουλος παίρνει το match 3-0 απέναντι στον Αγγελάκη. Εγκάρδιος χαιρετισμός ανάμεσα στους δύο αθλητές. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει τον Παναθηναϊκό 2-2. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο Φιλίππιο της Βέρειας.
Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα. Γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Ο Τάσος Ρινιώτης και ο Παναγιώτης Γιώνης θα τεθούν αντιμέτωποι σε αυτό το πέμπτο παιχνίδι της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ένατη αγωνιστική στην Α1 των ανδρών. Το κανάλι Γκρε 78 στο YouTube σας προσφέρει σε απευθείας μετάδοση την αναμέτρηση. Θα έχουμε στο ωράριο των 3 κάλυψη και των δύο αγώνων σε απευθείας μετάδοση από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Βέβαια όλα τα παιχνίδια βιντεοσκοπούνται και θα ανέβουν σε μαγνητοσκόπηση ολόκληρα στο Γκρε 78. Θυμίζω ότι και τις γυναίκες τις βιντεοσκοπούν την Α1 στο ΣΕΦ. Οπότε θα έχετε την δυνατότητα για μία ακόμη εβδομάδα να παρακολουθήσετε πολύ αξιόλογου επίπεδου αγώνες αντίπαλοι για το ξεκίνημα. Δύο-μηδέν. Συγγνώμη, 1-1. Θέλεσε να ανοίξει ο Ρινιώτης, 2-1, είχαμε φιλέ στο σερβίς. Ένα 3. Στο πέμπτο μάτς ανάμεσα σε τα Τάβλα και ο Ιωάς Θεσσαλονίκης, το σκορ στα σετ είναι 1-1. Οι επιθέσεις του Ρινιώτη δεν έχουν απάντηση μέχρι τέλους από τον Γκιόνι. 2-3. Πολύ ωραίο μπλοκάρισμα από τον Ρινιώτη. 3 όλα. Τέσσερα
3-5. Με την άνεση με την οποία μείνεται ο Γκιόνης, βεβαίως μπορεί να καταστρέψει τα σχέδια κάθε αντιπάλου. Ωραίο ρεβέρα από το Ρινιώτη. 4-5. Κοιτάξτε τι άμυνες, κι όμως δεν περνάει την μπάλα εδώ. 5-5. Πέντε έξι μπροστά ο Ρινιώτης. Επτά πέντε. Πολύ ωραία επίθεση στη διαγώνη, 8-5. Mm-hmm. 5-9, μεσόρι του Ρινιώτη. Mm-hmm. 6-9. Καταπληκτική απάντηση στο σερβίς του Γκιόνι, 16. Το παίρνει το σετορινιό της, 11-6, 1-0 μπροστά ο Ολυμπιακός. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Πολύ καλό ξεκίνημα. Για τον Ρινιώτη στο μάτς. Στο βάθος του πλάνου μπορείτε να βλέπετε το ομαδικό σκορ που είναι το 2-2 στις γαλάζιες πινακίδες με το μαύρο αριθμό και ανάμεσα εκεί είναι το σκορ του κάθε αγώνα, του κάθε σετ. Οι πόντοι του κάθε παίχτη είναι από την πλευρά που κάθεται η ομάδα του. Πολύ ωραίες επιθέσεις από το Ρινιώτη. Από τη μία γωνία στην άλλη. 0-1. Ένα-ένα. Ένα-δύο. Κοιτάξτε πόσο μακριά από το τραπέζι είναι ο Γκιόνης. Πολύ ωραίες επιθέσεις από το Ρινιώτη. 2-2.
Είπαμε στο ξεκίνημα, οι διαστάσεις εδώ είναι Ολυμπιακών αγώνων και παγκοσμίων και ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για τον αγωνιστικό χώρο. 4 δίμετρα παραβάν επί 7. 8 δηλαδή μέτρα επί 14. Αυτό που πρέπει, αυτό που ορίζουν οι κανονισμοί, μεγαλύτερο μέγεθος αγωνιστικού χώρου. 2-4. Δύο, πέντε. Έξι, δύο. Κόντρα επίθεση από τον Γιόνι. 7-2. Δεν πέρασε, η μπάλα στο τσακ βρήκε στην ταινία του φιλέ, στο πάνω μέρος. 3-7. Στο άλλο μάτς παραμένουμε στο πέμπτο ατομικό παιχνίδι. Μπόσκοβιτς Καριοφιλίδης, 1-1 στα σετ, 9-9 στο τρίτο σετ. Πόντος για το Ρινιώτη. 4-7. Πολύ ωραίες επιθέσεις από τον Ρινιώτη. Από την δεξιά στην αριστερή πλευρά του τραπεζιού του Γκιόνι. 7-5. Δεν περνάει η επίθεση, κάνει σόρι ο Ρινιώτης. 7-6. Η επίθεση από τον Γκιόνι είναι μέσα. 6-8. Καταπληκτικό πέρασμα στην ευθεία. 6-9. Όπως sorry από τον Γκιόνι. Το μπαλάκι σταμάτησε και διάλεξε πλευρά. 16, 4 set ball. Κόντρα επίθεση από τον Γκιόνι. Εξαιρετικός πόντος. 1-1 στα σετ. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Ο
Αναστάσης Καριοφιλίδης Σερβίρη. Ο Γιάννης Μπόσκοβιτς προηγείται με 2-1 στο πέμπτο μάτς ανάμεσα στα Τατάβλα και τον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης. Αν πάρει αυτό το σετ, ολοκληρώνεται η αναμέτρηση με 3-1. Αν όχι, συνεχίζουμε. Στο παιχνίδι μας, Ερινιώτης Γκιόνης, 1-1. Μετά τα δύο πρώτα σετ. Μηδέν ένα. Ένα-ένα. Είδατε ότι και πάλι ο Ρινιώτης πήγε από τη μία πλευρά του τραπεζιού στην άλλη στα χτυπήματά του. Πολύ δύσκολες γωνίες. Δεν περνάει η επίθεση. 2-1. Έξω ήταν. 1-3. Πολύ καλή επίθεση από τον Παναγιώτη Γκιόνη. 1-4. Τέσσερα δύο. Όταν θα δείτε το παιχνίδι ανάμεσα στα Τατάβλα και τον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης, θυμηθείτε, τέταρτο σετ στο πέμπτο μάτς, με το σκορ να γίνεται 5-4 για τον Μπόσκοβιτς, ένας πολύ ωραίος πόντος. Και για τους δύο αθλητές. Γιόνης. Ζητάει συγγνώμη ο Ρινιώτης. 7-4. Τέσσερα οκτώ. Καλό σερβίς. 5-8. Το 6 πήρε και τα δύο του σερβίς ο Ρινιώτης.
και μειώνει στον πόντο, υποχρεώνοντας τον Παναγιώτη Γκιόνι να πάρει time out. Γκιόνις και Ρινιώτης, τρίτο σετ, ένα πόντο μπροστά. Ο Γκιόνις σερβίρει με το σκορ στο 8-7. Και παίρνει τον πόντο από τις άμυνες του αυτές. Υποχρεώνει τον Ρινιώτη να στείλει τον μπαλάκι στο φιλέ. Και έχει τώρα 3 set ball για να κάνει το 2-1. Το καταφέρνει, 2-1 μπροστά ο Παναγιώτης Γκιόνης, προηγείται του Τάσου Ρινιώτη. Ομαδικό, το σκορ είναι 2-2. Τα τάβλα επιβλήθηκαν του ΕΑ Θεσσαλονίκης με 4-1. Άρα λοιπόν και οι δύο ομάδες θα περιμένουν να τελειώσει το ντέρμπι των αιωνίων για να ξεκινήσει το δεύτερο ωράριο, που έτσι κι αλλιώς ξεκινάει στις 3, αλλά μην το δέστε τώρα ότι θα έχουμε τελειώσει μέχρι τις 3 εδώ. 0-2. Ωραίες επιθέσεις από τον Ρινιώτη, 2-2. Λάθος σερβίς από τον Γκιόνι, 2-3. Πολύ ωραίες επιθέσεις από τον Τάσο Ρινιώτη. Ζητάει και συγγνώμη γιατί βρήκε τον μπαλάκι στο φιλέ. Κράτησε πολύ ώρα στην άμυνα τον Γκιόνι και πήρε δύο συνεχόμενες επιθέσεις. Με τη δεύτερη ανεβάζει την υπέρ του διαφορά στους 2 πόντους. Ωραίο σερβίς από το Ρινιώτη. 5-2. Όπο τι ρεβέρ έβγαλε ο Γκιόνις, φανταστικό ρεβέρ, τρομερή επίθεση από τον Τάσο Ρινιώτη.
κάνει ένα 6-0 σερί από το 0-2 στο 6-2. Σερβίρο Γκιόνης. Δύο επτά. Οκτώ δύο. Να το προβάδισμα του Ρινιώτη που μεγαλώνει συνεχώς με το 8-0. Οκτώ τρία. Φοβερή άμυνα, αλλά η δεύτερη επίθεση δεν ήταν δυνατό να μην περάσει. 3-9. Τέσσερα εννέα. Δεκατέσσερα. Διάλεξε γωνία ο Γκιόνης, πήγε στην άλλη πλευρά το μπαλάκι από το Ρινιώτη. Έξι σετ μπολ για το 2-2. Παραλίγο ή sorry είναι 11-4, το παίρνει το σετ ο Ρινιώτης, 2-2. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Πολύ σημαντική αναμέτρηση εδώ στη Βέρεια, όχι τόσο για το κομμάτι το βαθμολογικό, καθώς υπάρχουν play-offs στο πρωτάθλημα και εκεί θα κρυθούν τα πάντα σχετικά με τον νικητή στη σεζόν. Αλλά σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι, αυτή η αναμέτρηση για τον και την ψυχολογία των δύο αντιπάλων. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει, είχε επικρατήσει στο σεφ του Ολυμπιακού με 4-3. Στον πρώτο γύρο, οπότε αν εδώ κερδίσει πάλι θα πάει με 2-0 στα play-off, αν όχι έτσι και αλλιώς βέβαια το ποιος θα επικρατήσει τελικά στο πρωτάθλημα κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, αλλά αν όχι θα πάμε στην απόλυτη ισορροπία για τις δύο ομάδες. Και βέβαια εκεί θα περιμένουμε και Οφτσάροφ και Λεμπεσόν. Αποθεώνει τον εαυτό του Ρινιώτης, διότι κρατάει πολύ σωστά τον Γκιόνη σε θέση άμυνας που δεν μπορεί να μετατραπεί σε επίθεση. 1-2. Πολύ ωραία τα χτυπήματα του Ρινιώτη. 3-1. Sorry από τον Γκιόνη. 3-2. Επαναλαμβάνω, τα τατάβλα επικράτησαν 4-1 το ΕΑ Θεσσαλονίκης. Μπράβο, Ετάσιο! Μπράβο,
επιφωνήματα και από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Χριστοφοράκη, για τον αθλητή του. Δύο, τέσσερα. Πέμπτο σετ. Τελευταίο σετ όσον αφορά στο ατομικό. Για το ομαδικό, η νίκη έρχεται στις τέσσερις ατομικές νίκες. Δηλαδή μέχρι 4-3. 2-5. Και αλλάζουν τερέν. Αλλάζουν πλευρές οι δύο αντίπαλοι. Πολύ ωραίο το γύρισμα του Γκιόνι. 5-3. Πολύ ωραία επίθεση από τον Ρινιώτη, αλλά η μπάλα δεν πάει μέσα. Βρήκε την ανοιχτή πλευρά, σημάδεψε εκεί, έφυγε το μπαλάκι έξω. Πόντος για τον Γκιόνι που μειώνει. 5-4. Σταματάει το μπαλάκι στο φίλε. 5-5, ζητάει συγγνώμη ο Γκιόνης πάλι καθώς βοηθήθηκε σε μία ακόμα φάση από την πρόσκρουση της μπάλας στο φίλε. Έχουμε time out για τον Ολυμπιακό. Κάθε μάτς είναι σημαντικό βεβαίως. Εδώ είμαστε στην απόλυτη ισορροπία. 2-2, 5-5, 2-2 στο ομαδικό σκορ. Το 3-2 κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στην ψυχολογία. Ποιος θα το πάρει? Στο βάθος του πλάνου και η Γενική Γραμματέα της Ομοσπονδίας και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, κυρία Ξένια Στάθη, δίπλα στην επιδιαιτητή των αγώνων, την κυρία Μαρία Τσίπου. Σερβίριο Γκιόνης. Υπάρχει ένα κινητό το οποίο χτύπησε. Πολύ ωραίες επιθέσεις από τον Ρινιώτη. 5-6. Η επιτραπέζα της Φέλης είναι ένα άθλημα που απαιτεί απόλυτη ησυχία από την κερκίδα. Συνέβαινε αυτό μέχρι πριν από κάποια χρόνια, αλλά σιγά σιγά όλα αλλάζουν λιγάκι. Πάντως γενικά δεν υπάρχει φασαρία από το κοινό. Άλλωστε εδώ είναι κοινό που γνωρίζει το άθλημα. Sorry από το Ρινιώτη. 7-5. 4 πόντους μακριά από την νίκη. 2 πόντους μακριά από τον αντίπαλό του. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Πολύ σημαντικό σημείο για τον Τάσο Ρινιώτη, ο οποίος σαφώς και δεν ήταν το φαβορί για αυτήν την αναμέτρηση. Αλλά φαβορί, outsider και όλα αυτά αποδεικνύονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι στα λόγια. Έξω η επίθεση. Εκεί που φαίνεται ότι θα τον πάρει τον πόντο, δεν τα καταφέρνει. 7-6. Και είδατε την απογοήτευσή του. Σηκώθηκε ο κύριος Χριστοφοράκης με τα χέρια να τον εμψυχώσει. Με τα χέρια του ψηλά. Ωραία επίθεση τώρα. 6-8. Ξανά αέρας 2 πόντων για τον Τάσο Ρινιώτη.
Και βέβαια, αν κερδίσει εδώ, το επόμενο μάτς μπορεί να δώσει νίκη στον Ολυμπιακό. Όπως αντιστοίχως και για τον Παναθηναϊκό, αν επικρατήσει ο Γκιόνης. Πολύ σημαντικό. Πέμπτο παιχνίδι. Δεν βγάζει την άμυνα ο Γκιόνης. Εξαιρετική επίθεση του Ρινιώτη στο σώμα του αντιπάλου του. 6-9. Διάλεξε την ευθεία ο Ρινιώτης στο ρεβέρτο, αλλά έστειλε τον μπαλάκι έξω. Μην ξεγράφετε ποτέ κανέναν αθλητή, πόσο μάλλον τον Παναγιώτη Γκιονή. Και θα έλεγα και τον Τάσο Ρινιώτη, αλλά ο Γκιονής ήταν πίσω στο σκορ, έχει πλησιάσει στον πόντο και ισοφαρίζει τώρα. Οι απαντήσεις του είναι εντυπωσιακές. 9 όλα και παίρνει τα σερβίς. Και αν καταφέρει να πάρει και τους δύο πόντους στο δικό του σερβίς, παίρνει το μάτς. Πώς αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε δευτερόλεπτα. Ακόμα δεν έχουν αλλάξει οριστικά και δεν έχει αποφασιστεί και τίποτα οριστικά για την έκβαση του αγώνα. Φανταστικές άμυνες από τον Παναγιώτη Γκιόνη που έχει match ball με ένα 3-0 σερί. Προηγείται με 19, σηκώνεται και ο Λευτέρης Μάκρας και τον χειροκροτεί. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Match ball. Ο Παναγιώτης Γκιόνης με υψωμένη την αριστερή του γροθιά πανηγυρίζει αυτό το εξαιρετικό comeback που κάνει απέναντι στον Τάσο Ρινιώτη. Κερδίζει με 3-2, 11-9 στο πέμπτο σετ. Δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 3-2 απέναντι στον Ολυμπιακό στο πολύ μεγάλο παιχνίδι της Α1 των ανδρών που παρακολουθείται από το Φιλίππιο της Βέρειας. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Ο Γιώργος Σταματούρος και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος είναι στο τραπέζι. Το αποτέλεσμα της μεταξύ τους αναμέτρησης θα κρίνει αν θα έχουμε διπλό και στο δεύτερο γύρο ή αν θα ολοκληρωθεί εδώ αυτό το μεγάλο ντέρμπι εφόσον επικρατήσει ο Κωνσταντινόπουλος. Αν κερδίσει ο Σταματούρος, τότε θα πάμε σε 7ο και τελευταίο παιχνίδι στο διπλό που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει αυτή τη νίκη. Θυμίζω τα τάβλα ο ΕΑ Θεσσαλονίκης 4-1, πλέον οι δύο ομάδες περιμένουν για την δική τους συνέχεια στο σημερινό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει στις 3. Βεβαίως δεν ξεκινάει πριν τις 3, είναι not before το, η επιτραπέζια αντισφαίριση, το ping pong. 3 η ώρα λοιπόν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα τάβλα Παναθηναϊκός και ο ΕΑ Θεσσαλονίκης Ολυμπιακός, παιχνίδια που θα παρακολουθείτε
σε παράλληλη μετάδοση, θα πηγαίνουμε από το ένα τραπέζι στο άλλο χωρίς περιγραφή. Αύριο θα έχουμε περιγραφή στο ένα ωράριο, Ολυμπιακός στα τάβλα και Παναθηναϊκός ΟΕΑ Θεσσαλονίκης. Και αυτή θα είναι αμφίροπη αναμέτρηση, νομίζω. Μόνο η δεύτερη δεν ήταν, με τον Σταματούρο να επικρατεί πολύ εύκολα το Αγγελάκη με 3-0. Και βέβαια με αυτό το comeback που έκανε ο Γκιόνης τώρα απέναντι στον Ρινιώτη, θα έλεγα ότι άλλαξε η μορφή του αγώνα εδώ, διότι φαινόταν ότι πάμε για το 2-3. Για το 3-2, Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος. Σε αυτήν την αναμέτρηση. Και αντιθέτως πήγαμε στο 2-3 υπέρ του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε τη διαιτητή για να ξεκινήσει το μάτς. Παρακολουθείτε τις αναμετρήσεις στο κανάλι Γκρέ 78, στο YouTube, κανάλι του ομίλου KOUSgroup. Βιντεοσκοπούνται τα παιχνίδια του προγράμματος, θα τα βιντεοσκοπήσουμε και τα 6. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις γυναίκες ξεκινούν την αναμέτρησή τους στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας περίπου τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε. Όλοι οι αγώνες θα αναρτηθούν στο Γκρέ 78 σε μαγνητοσκόπηση. Και βέβαια και αυτά που δείχνουμε σε απευθείας μετάδοση εγγράφονται σε καλύτερη ποιότητα και ανεβαίνουν αργότερα. Πρώτος πόντος για τον Κωνσταντινόπουλο. Πολύ ωραία στην ευθεία με το ρεβέρ από πολύ μικρή γωνία για να κάνει το χτύπημά του ο Σταματούρος. 1-1. Επανάληψη στο σερβίς. Πολύ ωραίος πόντος για τον Κωνσταντινόπουλο, 3-1. Ένα πέντε. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Ωραία επίθεση από τον Κωνσταντινόπουλο, μπέρδεψε με την κίνηση προς τα δεξιά τον αντίπαλο του. Ως αριστερόχειρας έχει αυτή τη δυνατότητα να ανοίξει το τραπέζι διαγώνια.
από εκείνη τη θέση που ήταν. Κακή απάντηση από το Σταματούρο, 2-8. Περνάει ο Κωνσταντινόπουλος, 13. Και παίρνει το πρώτο σετ χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, 1-0 μπροστά, ο Παναθηναϊκός. Φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Δεν πέρασε η επίθεση του Κωνσταντινόπουλου, 2-2. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό, ζητώ συγγνώμη. Κάποιες φορές η τεχνολογία κάνει τα δικά της, δυστυχώς. Έξι πέντε ο Κωνσταντινόπουλος. Έχουμε time out. Time out που το πήρε ο Ολυμπιακός, καθώς οι πράσινοι προηγούνται με 3-2 στο ομαδικό, 1-0. Μετά το πρώτο σετ αυτής της αναμέτρησης που παρακολουθούμε και 6-5 είναι μπροστά ο Κωνσταντινόπουλος. Στο
τραπέζι και πάλι Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Σταματέος. Ωραία επίθεση από τον Σταματούρο με το ρεβέρ. Κάποιο πρόβλημα με τον μπαλάκι. Θα ζητήσουν να αλλάξουν μπαλάκι. Μερικές μπαλιές για να το συνηθίσουν. 6-6. Σερβίριο Σταματούρος. Τάξη. Με το φιλέ ο Κωνσταντινόπουλος 7-7. Από πολύ χαμηλά ο Κωνσταντινόπουλος πάλι με τη βοήθεια του φιλέ 8-7. Είδατε, σχεδόν γονάτισε για να κάνει το χτύπημά του. Οκτώ όλα τα σερβίς στο Σταματούρο. Κόντρα από τον Κωνσταντινόπουλο που παίρνει με αυτή την επίθεση τον πόντο. 8-9. Σουσα. 18. 2 set ball για τον Κωνσταντινόπουλο. Και έχει αυτός τα σερβίς. Τέλειο. Πολύ ωραία απάντηση του Σταματούρου. 19. Time out. Ο Κωνσταντινόπουλος. Έξω η επίθεση, 10-10. Από ένα σερβίς πάμε σε παράταση. Πολύ ωραίες οι απαντήσεις του Σταματούρου. Έχει αυτός τώρα set ball. Σερβίριο Κωνσταντινόπουλος. Έχει κάνει ένα 3-0 ο Γιώργος Σταματούρος. Και παίρνει το σετ, ισοφαρίζει σε 1-1 με αυτό το καταπληκτικό ρεβέρ. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Παρακολουθούμε ένα ακόμα πολύ μεγάλο παιχνίδι για την Α1 επιτραπέζιες αντισφαίρισης των ανδρών. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεύτερος γύρος, είμαστε στο Φιλίππιο της υπέροχης Βέρειας. Τρίτο σετ, έκτο μάτς. Κωνσταντινόπουλος Σταματούρος. Πρώτος πόντος για τον παίκτη του Ολυμπιακού. 0-1.
1-1. Πολύ ωραία επίθεση από το Σταματούρο. Ένα, τρία. Πήρε ψυχολογία ο αθλητής του Ολυμπιακού από την κατάκτηση του δεύτερου σετ. Ένα, τέσσερα. Στην επιτραπέζια αντισφαίριση κάθε πόντος είναι ένα άλλο μάτς. Ωραία, ανοίγουν το τραπέζι και οι δύο. Σταματούρος παίρνει τον πόντο. 5-1. Τέσσερα, μηδέν, σερί. Πέντε, δύο. Δύο, έξι. Δεν περνάει η επίθεση. Τρία, έξι. Πολύ καλό σερβίς. Έξι, τέσσερα. Ωραίος πόντος για το Σταματούρο, 7-4. Πολύ ωραία επίθεση και αυτή, 4-8. Θέλησε να ανοίξει στο ρεβέρ του Κωνσταντινόπουλου, δεν τα κατάφερε, 5-8. Τώρα ο Κωνσταντινόπουλος κράτησε τη θέση του, οδήγησε τον αντίπαλό του να του στείλει την μπάλα εκεί που την ήθελε για να τελειώσει με διαγώνια επίθεση. Πολύ ωραίες επιθέσεις από το Σταματούρο. 9-6. Σούπερ. 6-10. Με την απάντηση αυτή του Σταματούρου τελειώνει το σετ 11-6, 2-1 μπροστά η Ερυθρόλευκη. Τέταρτο σετ, 2-1 μπροστά ο Σταματούρος, ο οποίος σερβίρει.
Ανοίγει ωραία αμέσως ο Κωνσταντινόπουλος με το ρεβέρ του 0-1. Ένα-ένα. Έχει ξεχαστεί ο βοηθός του διαιτητή μας για το σκορ. Τώρα το διαπίστωσε. Τρία-ένα. Λάθος είναι το σκορ που βλέπετε απέναντι. Το 3 πρέπει να είναι από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Τώρα βλέπουμε το σωστό σκορ, 3-2. Για τον Κωνσταντινόπουλο. Σωστά. 4-2. Μπράβο. Ωραία επίθεση από τον Σταματούρο. 4-3. Κακό σερβίς. 3-6. Ωραία επίθεση. 6-4. Πέντε. Πολύ ωραίο ο Σταματούρος, 6-6, είδατε τις κινήσεις και των δύο να κρατήσουν την απόσταση που πρέπει από τον μπαλάκι για το χτύπημά τους. Ωραία ο Σταματούρος σε διαγώνιο. 7-6. Επτά-επτά. Τα 8. Παίρνει τις επιθέσεις ο Σταματούρος. 9-7. Να και τον μπολμπόι. Κάνουν το καλύτερο εδώ στη Βέρεια για την διοργάνωση αυτών των αγώνων. Ήταν και πολύ επιτυχημένο και το αναπτυξιακό τουρνό που έγινε εδώ από 2 εβδομάδες. 9-8. Πολύ ωραία. Άνοιξε ο Κωνσταντινόπουλος και στην απέναντι γωνία η επίθεσή του 9-9. Και έχει τώρα 2 σερβίς. Τα παίρνει και ο Παναθηναϊκός. Πάει στο 2-2 σε αυτό το
ατομικό παιχνίδι. Παίρνει τον πρώτο πόντο ο Κωνσταντινόπουλος, 19. Έξω από τον Σταματούρο, 11-9, 2-2 και εδώ θα πάμε σε πέμπτο σετ. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Ένα ακόμα εντυπωσιακό παιχνίδι παρακολουθούμε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ένα διαγωνιστική στην Α1 των ανδρών. Το κανάλι Greve 78 του ομίλου KOUSgroup σας προσφέρει και αυτήν την αναμέτρηση, η οποία αν κερδίσει σε αυτό το σετ ο Κωνσταντινόπουλος ολοκληρώνεται εδώ. Αν το πάρει ο Σταματούρος, πάμε σε 7ο και τελευταίο μάτς που θα είναι το διπλό. Φιλέ και έξω από το Σταματούρο, 1-0. Λάθος το σερβίς, 1-1. Πολύ ωραίες επιθέσεις από το Σταματούρο. 2-1. Η πόντη του Σταματούρου είναι από τις πολύ δυνατές και σωστές επιθέσεις του. 2-3. Τέσσερα δύο. Κανείς δεν αφήνει τον άλλον να φύγει πολύ μπροστά. 4-3. Η επίθεση του Κωνσταντινόπουλου είναι out. 3-5. Το προηγούμενο μάτς που πήγε στα 5 σετ το πήρε ο Γκιόνης. Θα έχουμε και εδώ επικράτηση παίκτη του Παναθηναϊκού. Προς το παρόν ο Σταματούρος λέει όχι. 3-6. Πηγαίνει να ισοφαρίσει για την ομάδα του. Να κάνει το 3-3. Καταπληκτικό ρεβέρ στη διαγώνιο από πολύ κοντά στο σώμα, η κίνηση του χεριού. 7-3. Κάθε ντέρμπι στην επιτραπέζια αντισφαίρεσης στο ομαδικό που σέβεται τον εαυτό του δεν μπορεί να τελειώσει πριν τις 3 ώρες.
Τρεις ώρες συμπληρώνονται σε δύο λεπτά. Ο Σταματούρος προηγείται με 8-3. Καταπληκτική φάση, την παίρνει και αυτή ο Γιώργος Σταματούρος που την πανηγυρίζει. 3-9. Δύο πόντους μακριά από το 3-3. Μπράβο. 3-10 από τη στιγμή που πήγαμε στην ισοπαλία και μετά. 8-0. 7-0, συγγνώμη. 8-0 τώρα. Πράγματι, ο Σταματούρος πετυχαίνει τη δεύτερη του νίκη. Δέχεται τα συγχαρητήρια και από τον Κωνσταντινόπουλο. Κερδίζει τον αθλητή του Παναθηναϊκού με 11-3 στο 5ο σετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3-3. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στο διπλό. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζετε να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα. Γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 7ο και τελευταίο μάτς, όπως και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον πρώτο γύρο. Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν σήμερα, και λέω αγωνίστηκαν γιατί δεν πρόκειται να δούμε άλλο παιχνίδι σε αυτό το ζευγάρι, με αμυγός ελληνική σύνθεση. Βρέθηκε στη χώρα μας ο Ζάο Μοντέιρο, δεν συμμετείχε όμως σε κάποιο μάτς. Έτσι έχουμε δύο κουρασμένους και δύο ξεκούραστους, έναν για κάθε ομάδα. Σταματούρος Γουρόπουλος για τον Ολυμπιακό, Κωνσταντινόπουλος Γκιόνης για τον Παναθηναϊκό. Οι κουρασμένοι, αλλά και σε πιο έτοιμη αγωνιστική κατάσταση, καθώς εδώ το κουρασμένο είναι μια λέξη που δεν υφίσταται, οι αθλητές αυτοί προπονούνται ατελείωτες ώρες, είναι ο Σταματούρος και ο Κωνσταντινόπουλος, που νωρίτερα έπαιξαν αντιμέτωποι με νικητή του Σταματούρο. Ο Σγουρόπουλος έπαιξε στο πρώτο μάτς απέναντι στον Γκιόνι. Παίχτης του Παναθηναϊκού κέρδισε τότε με 3-1. Ξεκινάει το ζέσταμα. Διπλό. Σαν να λέμε, ακόμα πιο γρήγορος ρυθμός, ακόμα πιο μεγάλη στρατηγική, ακόμα πιο πολύ θέαμα. Μιλήστε στους φίλους σας, φέρτε τους στους υπολογιστές τους να δουν επιτραπέζια αντισφαίριση στο υψηλότερο δυνατό εθνικό επίπεδο. Εδώ έχουμε 4 στελέχη της εθνικής ομάδας των ανδρών να τίθεται αντιμέτωπα, όπως βεβαίως σε όλη τη διάρκεια του αγώνα αυτού. Υπάρχει χρόνος για την προθέρμανση, χρόνος 2 λεπτών. Κωνσταντινόπουλος και Σταματούρος δεν χρειάζονται και ιδιαίτερο ζέσταμα μετά από την προσπάθειά τους που τελείωσε πριν από 7-8 λεπτά. Νομίζω ότι μόλις ολοκληρώσουν εδώ τα χτυπήματα τους Σγουρόπουλος και Γκιόνης, θα ξεκινήσουμε σε αυτό το διπλό. Βεβαίως το κανάλι Γκρε 78 δεν κάνει από μόνο του
αποφασίζοντας αυτό μόνο του όλες αυτές τις παραγωγές, είναι συνεργασία με την εφοέπα, την Ελληνική Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Στόχος όλων μας, η άνοδος της προβολής του αθλήματος, η αναγνωρισιμότητα και του αθλήματος και των αθλητών. Τα ωφέλη σίγουρα μπορούν να είναι πολλαπλά και ήδη είναι πολλά. Άρα ελπίζουμε στη συνέχιση αυτής της προσπάθειας για όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Πρώτο σετ. 7ο μάτς, διπλό. Σερβίριο Σταματούρος στον Κωνσταντινόπουλο. Πρώτος φόντος από τον Γκιόνι στην επίθεσή του πάνω στον Σταματούρο. 0-1. Τώρα με επίθεση του Κωνσταντινόπουλου από το πολύ ωραίο προηγούμενο πέρασμα του Γκιόνι. 2-0. Δεν περνάει μπάλα το φιλέ. 2-1. Ένα τρία. Δύο τρία. Πολύ καλό σερβίς από τον Σγουρόπουλο. Δεν έχει απάντηση ο Γκιόνης. Τρία όλα. Και τα μηνύματα που υπάρχουν στο chat. Οι 2-0 νίκες του Παναθηναϊκού ή το 1-1 δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με τα play-off, στο αγωνιστικό, στο βαθμολογικό. Το είπα στην μετάδοση. Έχουν να κάνουν μόνο με την ψυχολογία. Είναι άλλο να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει 2 φορές τον αντίπαλό σου και αυτό δεν σου δίνει και κανένα τρομερό προβάδισμα. Μόνο ψυχολογική καλή διάθεση. Και άλλο να πάμε στο 1-1 που είναι η απόλυτη ισορροπία. 5-4 Ολυμπιακός. 4-6. Στα play-off όλα ξεκινούν από μηδενική βάση. Θα έχουμε 2 ημιτελικούς. Το 1 με το 4, το 2 με το 3 της κανονικής διάρκειας. Εδώ κρίνεται το 1 και το 2. Και από εκεί και μετά οι νικητές των ημιτελικών που περιμένουμε ότι θα είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Με όποιον αντίπαλο και αν παίξουν στα ημιτελικά, θα πάνε στους τελικούς. Και εκεί ξεκινάμε από το 0-0. Οι αγώνες θα γίνουν στο ΣΕΦ. Θα υπάρχει βεβαίως απευθείας μετάδοση από το κανάλι Grey 78 του ομίλου KOUSgroup. Με περιγραφή τότε από τον Γιάννη Φάκαρο, τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας. Στην προσπάθειά μας για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αγώνων. Ωραίο πέρασμα από τον Σγουρόπουλο. Πρώτο σετ για τον Ολυμπιακό. 11-4. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα. Γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Πολύ καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι αυτό το 7ο για τον Ολυμπιακό.
Παναθηναϊκός στο σερβίς ο Γκιόνης. Έσωσε το σόρι ο Κωνσταντινόπουλος. Είχαμε ένα strike στα παραβάν εδώ. Αλλά εντάξει είναι οι αθλητές. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ένα-ένα. Καταπληκτικές μπάλες σώζουν όλοι. Κοιτάξτε εδώ τι πέρασμα έκανε ο Κωνσταντινόπουλος στη διαγώνιο. Έτρεξε ο Σταματούρος. Χειροκροτούν όλοι. Και πολύ σωστά. Έναν υπέροχο πόντο. 1-2. Δύο-δύο. Δύο-τρία με την επίθεση του Σταματούρου. Yeah. Πολύ ωραία πάνω στο σώμα του Γκιόνη. Δεν την περίμενε ο Παναγιώτης Γκιόνης εκεί την μπάλα. 2-4. 4-2. Σερβίρο Σταματούρος. Στον Γκιόνη. Έξω ο Σγουρόπουλος. 4-3. Τρία πέντε. Τρία έξι. Ο Ολυμπιακός μπλοκάρει τα χτυπήματα των αντιπάλων του εδώ 6-4. Σερβίρος Γουρόπουλος. Στον Κωνσταντινόπουλο. Φιλέ και έξω. 6-5. Πολύ ωραία επίθεση από τον Γιάννη Σγουρόπουλο. Πέντε επτά. Έξι επτά. Δύο καλά σερβίς από τον Κωνσταντινόπουλο φέρνουν το σετ στα ίσια. Επτά όλα. Πολύ ωραίο κόψιμο από τον Σγουρόπουλο. 8-7. Επτά εννέα. Αέρας 2 πόντων για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο σετ. Έχει πάρει το πρώτο. Δεν περνάει η άμυνα του Σγουρόπουλου. Δύο σετ μπολ για τον Ολυμπιακό. Πάμε.
Δεν μπορεί να περάσει ο Σταματούρος. Στον πόντο το σετ. 19. Άλλο το 2-0, άλλο το 1-1 στην ψυχολογία. Για να δούμε. Με σόρι του Γκιόνι. 10-10. Έχει ευνοηθεί 6-7 φορές συνολικά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Παναγιώτης Γκιόνης από την τύχη. Και μετά από 3 ώρες και 17 λεπτά η τύχη παραμένει με το μέρος του. Εδώ πέρασμα από τον Κωνσταντινόπουλο. 11-10. 3-0 για τον Παναθηναϊκό από το 18 του Ολυμπιακού. Σετ μπολ για τους πράσινους. Πολύ ωραία επίθεση από τον Σγουρόπουλο. 11-11. Φανταστικό πέρασμα από τον Κωνσταντινόπουλο. Δεν έχει απάντηση ο Σταματούρος. 12-11. Μπροστά ο Παναθηναϊκός Σερβίριος Γουρόπουλος. Φιλέ και έξω. 12 όλα. Πολύ καλό σερβίς από τον Κωνσταντινόπουλο. Δεν βγαίνει το άνοιγμα του Σταματούρου. Και παίρνει το σετ ο Παναθηναϊκός. Με 14-12, 1-1. Το ντέρμπι συνεχίζεται στην υψηλότερη ποιοτική μορφή του. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμη αυτή η αναμέτρηση. Μετά από αυτό μένει ένα ακόμα Σαββατοκύριακο, θα γίνει το Μάρτι, στις αρχές Μάρτι, για να λήξει η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών αλλά και των γυναικών. Και μετά θα πάμε σε play-off. Και βέβαια κάθε εβδομάδα επί τραπέζια της φαίρεσης στη χώρα, είτε στα αναπτυξιακά, είτε στα εθνικά πρωταθλήματα, τα ηλικιακά, σε Α1 και Α2, σε Β' Εθνική, σε τοπικά πρωταθλήματα. Πολλές χιλιάδες κόσμου παίζει πινκ πονκ στη χώρα. Πόντος για τον Παναθηναϊκό, 1-1. Κωνσταντινόπουλος στο σερβίς. Ψυχώνει τους παίχτες του ο κύριος Χρυστοφοράκης. Έξω η επίθεση από τον Γκιόνι. 2-2. Πολύ ωραία με το Ρεβέρος Γουρόπουλος. 2-3.
Όταν η μπάλα είναι πολύ κοντά στο φιλέ, είναι τρομερά δύσκολο να τη γυρίσεις έτσι ώστε να δυσκολέψεις και τον αντίπαλό σου. Και εδώ οι αθλητές αυτοί δεν κοιτάνε μόνο να γυρίσουν την μπάλα, κοιτάνε να τη γυρίσουν έτσι ώστε να μην μπορέσει ο αντίπαλος να πάρει τον πόντο. Ο Σταματώρος την έστειλε στο φιλέ. Ωραία επίθεση από τον Γκιόνι πρώτα, από τον Κωνσταντινόπουλο η τελική επίθεση στον πόντο. 4-3. Σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται ότι έχουμε 100 άτομα στην αίθουσα από την ησυχία που υπάρχει. Σέβονται απόλυτα τους αθλητές όλοι οι θεατές. Ωραία επίθεση του Σταματούρου. 5-4. Έξι-τέσσερα, στο συν δύο Ολυμπιακός. Προβάδισμα τριών πόντων για τους ερυθρόλευκους. Ωραία επίθεση από τον Κωνσταντινόπουλο. Πολύ ωραία περνάει ο Σταματούρος. Οχτώ πέντε. Πέντε εννέα. Κατεβασμένα κεφάλια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν τους βγαίνει το παιχνίδι εδώ στο τρίτο σετ. Σερβίρ ο Γκιόνης. Πολύ ωραία στην ευθεία ο Σταματούρος. 5-10, 5 set ball. Δεν περνάει η επίθεση του Γκιόνι με το ρεβέρ. 11-5 για τον Ολυμπιακό. Είναι μπροστά με 2-1 στο 7ο και τελευταίο μάτς. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Ένα σετ χωρίζει τον Ολυμπιακό από τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα σετ χωρίζει τον Παναθηναϊκό από το να παραμείνει ζωντανό στη διεκδίκηση της νίκης απέναντι στον Ολυμπιακό. Όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, όλα κρίνονται στην εικόνα των αθλητών σε αυτό το πολύ σημαντικό 7ο μάτς. Τέταρτο σετ, 2-1 μπροστά Ολυμπιακός. Σερβίριο Γκιόνης στον Σγουρόπουλο. Καλό κόψιμο στο σερβίς του Γκιόνι από τον Σγουρόπουλο, 0-1. Ένα-ένα.
Προσέξτε τη συνεχή κίνηση των αθλητών, καθώς πρέπει να βρίσκονται εκεί που θα πάει η μπάλα αμέσως μετά, στο επόμενο χτύπημα, χωρίς να εμποδίζουν τον δικό τους συμπαίκτη για το επόμενο χτύπημα. Φανταστικός πόντος, εδώ η απάντηση δεν ισχύει, διότι έκανε δεύτερη συνεχόμενη μπάλα ο Σγουρόπουλος. Ωραίο ήταν, αλλά μόνο οπτικά, για το μάτς δεν ισχύει. Τρία-δύο ο Παναθηναϊκός. Πάντως ήταν ωραίο χτύπημα από τον Σγουρόπουλο. Βγαίνει άμυνα, επίθεση από τον Κωνσταντινόπουλο με σόρι. 2-4. Πέντε-δύο. Να που ο Παναθηναϊκός τώρα παίρνει το πάνω χέρι στο σετ αυτό. Πολύ ωραία η επίθεση από τον Κωνσταντινόπουλο. Άνοιξε το δρόμο ο Γκιόνης με αυτό το πλάγιο σπιν με το ρεβέρ. Ο Σγουρόπουλος επιτέθηκε, αλλά κόντρα επίθεση από τον Κωνσταντινόπουλο. 6-2. Έξω, πήγε στην ευθεία ο Σγουρόπουλος. 7-2. Δύο φορές το τραπέζι μπάλα, 3-7. Τρομερός πόντος. Κερδισμένος για τον Ολυμπιακό. 4-7. Δεν περνάει η απάντηση του Κωνσταντινόπουλου. 7-5. Time out ζητάει ο Γκιόνης για τον Παναθηναϊκό. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Ξανά στο τραπέζι οι τέσσερις αθλητές. Στο συν 2 ο Παναθηναϊκός. Σερβίρο Κωνσταντινόπουλο στο Σταματούρο. Η επίθεση του Γκιόνι δεν έχει απάντηση από τον Σγουρόπουλο. Οκτώ πέντε. Έξι οκτώ. Και ο Τόμισλαβ Πουκάρ βρίσκεται στην αίθουσα για τον Ολυμπιακό. Ο Κροάτης, όχι στον πάγκο της ομάδας, καθώς αν δεν κάνω λάθος τώρα πρέπει να έρθει, δεν τον έχω δει νωρίτερα. Οκτώ επτά. 7-8. Σταματούρος. Η επίθεση του Σταματούρου είναι έξω. 9-7. Πάμε.
Την έσωσε την μπάλα ο Γιόνης, αλλά η επίθεση του Σγουρόπουλου ήταν στο τέλειο σημείο, στη διαγώνιο. 9-8. Πολύ ωραία η απάντηση του Σγουρόπουλου. 9-9. Εκεί που ήταν το κενό σημείο. Στο τραπέζι των παικτών του Παναθηναϊκού 9-9. Δύο πόντους θέλει ο Ολυμπιακός για να πάρει το μάτς. Δύο πόντους ο Παναθηναϊκός για να πάμε σε πέμπτο και τελευταίο σετ, στο έβδομο και τελευταίο μάτς. Και είναι με σόρι του Σταματούρου ο πόντος. Match ball για τους ερυθρόλευκους. Η επίθεση είναι έξω από τον Κωνσταντινόπουλο. Ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό με 4-3 με την διάδα των Γιάννη Γουρόπουλου και Γιώργου Σταματούρου να επικρατούν τον Παναγιώτη Γκιόνη και Κωνσταντίνου Κωνσταντινόπουλου με 11-9 στο τέταρτο σετ και τελευταίο, όπως αποδεικνύεται, σε αυτό το έβδομο και τελευταίο μάτς αναμέτρησης. Έτσι, οι αιώνιοι έχουν από μία νίκη. Το ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος θα φανεί από τα σετ και τους πόντους στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος, αν και αναμένεται να έχουν καθαρές νίκες στα υπόλοιπα παιχνίδια τους. Αλλά όπως και να έχει, θα πάμε σε play-off του πρωταθλήματος με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να διεκδικούν για μία ακόμη χρονιά τον τίτλο. Το Γκρε 78 θα είναι εκεί για να σας παρουσιάσει και αυτά τα παιχνίδια. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way.